Στέλιο Κρήτον Άρσενη, βουλευτή του Μέρα 25, που εκλέγεται στα δυτικά της Β' Αθηνών. Δυτικές συνοικίες. Δυτικές συνοικίες. Καλησπέρα και σε εσάς, κύριε Αρσένη. Ευχαριστώ θερμά που είστε κοντά μας. Τώρα θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό το θέμα που σοκάρει. Κύριε Αρσένη, εσείς τι λέτε για την πολιτική κόντρα που έχει ξεσπάσει αναφορικά με αυτό το... με αυτή την υπόθεση, η οποία προφανώς είναι φρικιαστική για κάθε άνθρωπο ο οποίος έχει έτσι τα στοιχειώδη. Ναι, νομίζω ότι οι πολιτικές προεκτάσεις, αν υπάρχουν, θα φανεί όταν αποκαλυφθεί η υπόθεση στην ολότητά της. Γιατί εδώ πέρα φαίνεται να, με τις πρώτες ενδείξεις να μιλάμε για ένα κύκλωμα. Δεν φαίνεται να μιλάμε για κάποια ένα μεμονωμένο κύριο ο οποίος έκανε τράφικινγκ και βιασμό ενός μικρού παιδιού μόνο. Φαίνεται να μιλάμε για κάτι ευρύτερο. Εκεί πέρα θα φανεί η συγκάλυψη ή μη και αν υπάρχουν πολιτικές προεκτάσεις. Γιατί ξέρετε, αυτά τα κυκλώματα φτάνουν παντού. Οπότε εκεί πέρα θα φανεί η αλήθεια. Θεωρείτε ότι φτάνει ψηλά? Δεν μπορώ να το γνωρίζω. Αν υπάρχει συγκάλυψη, θα είναι προφανές ότι φτάνει. Mm. Αν βγουν όλα στο φως άμεσα και γρήγορα και υπάρξει δικαιοσύνη, μάλλον δεν έφτανε. Αλλά είναι ξεκάθαρα τα πράγματα και θέλω να πω, να επισημάνω και κάτι. Ήμουνα σήμερα το απόγευμα στην κινητοποίηση στα Σεπόλια. Υπάρχει μια ανησυχία από τους αλληλέγγυους, από το κίνημα το ενεργό στα Σεπόλια, ότι υπάρχει ένας δεύτερος βιασμός αυτή τη στιγμή της οικογένειας. Υπήρχαν κατηγορίες απέναντι στη μητέρα, δεν ξέρω αν αληθείς ή όχι, θα το δείξει η πορεία της διαδικασίας, όμως... Μακάρι να μην είναι. Μακάρι να μην είναι, προφανώς, όμως ότι αυτή τη στιγμή είναι μια οικογένεια με περίπου, αν δεν κάνω λάθος, 8 παιδιά. Και αυτή τη στιγμή έχουν πέσει όλοι πάνω τους. Καταλαβαίνετε ότι ένα κλίμα εκφοβισμού που δημιουργείται και επειδή αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να ξέρουν και κάτι παραπάνω, το εκφοβισμός των αδύνατων κρίκων που είναι αυτοί οι άνθρωποι, αυτή η οικογένεια, καταλαβαίνετε ότι βοηθάει στη συγκάλυψη. Γι' αυτό πρέπει να υπάρξει πάρα πολύ προσοχή και πραγματικά θα ενώσω τη φωνή μου με τόσους που είπαν ότι απέναντι σε αυτή την χειραγώγηση, την αδιανόητη επίθεση και την προβολή του θύματος, λες και ήταν θήτης, μιλάω για τις 12χρονες, αλλά και της οικογένειάς της, όλο αυτό το καιρό από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν είδαμε όλους αυτούς που πρέπει να μιλήσουν. Δεν είδαμε τον σύζυγο του παιδιού, δεν είδαμε το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο μέχρι πρόσφατα. Δεν είδαμε την Ένωση Συντακτών. Δεν είδαμε πάρα πολλούς ανθρώπους να παίρνουν θέση και αυτοί οι άνθρωποι πέσανε βορρά. Η Ένωση Συντακτών πήρε χθες θέση. Πήρε χθες. Και σήμερα πήρε με ανακοίνωσή της. Να πούμε ότι αυτά τα άσχημα ξεκινήσαμε να τα βλέπουμε από την Δευτέρα. Χθες ήταν Τρίτη, με μία ημέρα καθυστέρηση έγινε αυτό. Το επισημαίνω γιατί έχει μία σημασία. Βεβαίως. Γιατί είχε αντανακλαστικά αυτή τη φορά η ΕΣΥΕ. Η ανησυχία μου εμένα είναι ότι πραγματικά όταν επιτίθεσε με διάφορους τρόπους στους πιο αδύναμους κρίκους και κοινωνικά είναι πολύ αδύναμη και εκτεθειμένη αυτή η οικογένεια, μπορεί να οδηγήσει στο να κλείσει και στόματα. Και εκεί θέλει πάρα πολύ προσοχή από όλους μας. Κύριε Αρσένη, να σας ακούσω επ' αυτού. Ναι, κοιτάξτε, εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ από το ρεπορτάζ σας τι είπαν αυτές οι δύο γυναίκες που μίλησαν για την σχέση ότι μέχρι πριν από λίγες μέρες έπινε καφέ ή δεν ξέρω τι ο βιαστής με αστυνομικούς. Αυτά είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικά, ξέρετε. Και τα βλέπουμε και στις τοπικές κοινωνίες. Βλέπουμε βέβαια αυτή την... ένα είδος άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι κάνουν μια σειρά από εγκλήματα, να θέλουν να πλησιάσουν τους διοικητές της αστυνομίας με διάφορα πράγματα, δωράκια κτλ. Δηλαδή είναι ιστορίες που έχουμε ακούσει όλοι στις τοπικές κοινωνίες. Όμως εδώ πέρα πάει και λίγο παραπέρα. Και όλα θα φανούν λίγο στο αποτέλεσμα. Και πάλι θέλω να επισημάνω, με ανησυχεί το γεγονός ότι η μητέρα που έκανε την καταγγελία βρίσκεται κατηγορούμενη. Θα δούμε τι θα γίνει. Η δικαιοσύνη θα το κρίνει. Αλλά σαν πρώτη ένδειξη δεν είναι καλό στοιχείο ότι ξαφνικά αυτός που κατήγγειλε ήδη βρίσκεται καταγγελόμενος. Και εδώ πέρα θέλω να υπενθυμίσω όσον αφορά την αστυνομία τη δήλωση που είχε κάνει ο κ. Θεοδωρικάκος σε επίκαιρη ερώτησή μου στη Βουλή, ότι τα θύματα βίας, ενδοοικογενειακής βίας, πόσο μάλλον και άλλης βίας, δεν θα πρέπει, λέει, να πηγαίνουν
στα αστυνομικά τμήματα να καταγγέλουν αυτή τη βία. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση τότε. Γιατί είπε ότι δεν μπορεί η αστυνομία να κρίνει αν ευσταθούν αυτές οι κατηγορίες και θα πρέπει να πηγαίνουν στις κοινωνικές υπηρεσίες ή στις οργανώσεις πολιτών για να ξεκαθαρίσουν ποιες καταγγελίες είναι σωστές ή όχι. Δηλαδή βλέπουμε πώς εμφυσεί η πολιτική ηγεσία στην αστυνομία και όλα μια εντελώς στρεβλή κατεύθυνση προς, όσον αφορά την βία mm-hmm. που μπορεί να είναι σωματική, μάλιστα. μπορεί να είναι σεξουαλική. Και θα επιμείνω όμως εδώ πέρα ότι θα φανεί στο διατάφτα το πόσο ψηλά φτάνουν οι διασυνδέσεις, γιατί δεν μπορώ να ξεχάσω ότι ο κ. Λιγνάδης είναι έξω. Δεν μπορώ να ξεχάσω. Το κρατώ. Δεν μπορώ να ξεχάσω ότι οι δύο άνθρωποι που έχουν καταδικαστεί, κυρία Γιάμαλη, για το θάνατο του Ζακ, είναι αυτή τη στιγμή έξω. Αλήθεια είναι. Και ότι οι αστυνομικοί που είδαμε στο YouTube και στα διάφορα βίντεο να χτυπάνε το σώμα του Ζακ, επίσης δεν καταδικάστηκαν. Αλήθεια είναι αυτό. Δεν μπορώ να τα ξεχάσω. Επιτρέψτε μου, ζητώ συγγνώμη που διακόπτω.